Πώς είστε, πώς είστε, όλα καλά. Μια χαρά εδώ, περιμένουμε να δούμε μουντιάλ. Τι έχει σήμερα, δεν έχει Κορέα. Κορέα δεν έχει. Σήμερα έχει κάτι αδιάφορα, ρε φίλε, κάτι Γαλλίες, κάτι Αργεντινές, κάτι τέτοια. Δηλαδή, Πολωνία, Αργεντινή, τέλος αδιάφορο. Ναι, μωρέ, ποιος ασχολείται, να σου πούνε αλήθεια. Άμα δεν παίζει ο Ιτζό. Χωρίς του Ιτζό. Δεν υπάρχει μουντιάλ. Δεν υπάρχει μουντιάλ. Πέφτασε να μην τα λέω εγώ. Τα λέω, Νικό μου, τα λέω. Λοιπόν, τι γίνεται στον Ολυμπιακό μας. Οι πληροφορίες τώρα ότι είναι και από Βραζιλία λένε ότι είναι καθαρά θετικό το θέμα. Ναι. Να φορέσει τα ερυθρόλευκα και να ενισχύσει αυτό που λέγαμε και χθες. Μέσα στο Δεκέμβριο να είναι στην Αθήνα. Αυτό δεν το διαψεύδει ο Ολυμπιακός, έτσι. Τίποτα δεν διαψεύδει ο Ολυμπιακός. Ναι. Από όλες τις αλλαγές. Θα μου πεις δεν επιβεβαιώνει κιόλας, αλλά ναι. Ξέρεις. Ναι. Συνήθως αλλά πολλές φορές ότι δεν διαψεύδει σημαίνει επιβεβαίωση. Ναι, κάπως έμεση τέλος πάντων. Ναι. Έμεση, σωστό. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν ίσχυε, πραγματικά θα το είχε διαψεύσει ο Ολυμπιακός με τόσα που έχουν κυκλοφορήσει. Ναι, δηλαδή είναι πιο προχωρημένο δε. Κάθε μέρα πάει και ένα βήμα παρακάτω. Ακριβώς. Δηλαδή, έτσι όπως έχουν μαζευτεί οι πληροφορίες κυρίως από Βραζιλία, είναι ξεκάθαρο ότι λείπουν υπογραφές. Ναι. Συμφωνία υπάρχει και το χρόνο του συμβολέου αναφέρουν, ποιες ομάδες απέρριψε λένε και τα πάντα όλα. Οπότε περιμένουμε το τυπικό του θέματος να έρθει στην Ελλάδα και να ακολουθήσει και αυτός την προετοιμασία του Ολυμπιακού και να τεθεί στη διάθεση του Μίτσελ. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό λοιπόν. Νομίζω ναι. Ότι μέρα με τη μέρα εκεί θα έχουμε ίσως και εξελίξεις στο κομμάτι αυτό έτσι. Γιατί μοιάζει ψημένη δουλειά. Ωραία. Στα υπόλοιπα ζητήματα. Καταρχάς στην προετοιμασία, τι μαθαίνουμε από εκεί. Προετοιμασία πολύ μπαλά, πολύ μπαλά όμως. Ναι. Δηλαδή δεν... Είναι διαφορετική η λογική της προετοιμασίας και λογικό είναι αυτό, έτσι. Δηλαδή... Ναι, αφού είναι στη μέση της σεζόν. Ναι. Δηλαδή τι να κάνει, να τους κάνει πάλι τρέξιμο. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι πάντα για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως τον είδαμε από το καλοκαίρι, είναι ακόμα πιο δύσκολο δηλαδή να φτιάξεις αυτό που θέλεις μέσω της χρονιάς. Δηλαδή να διορθώσεις τα κακοσχήμενα, να το πούμε έτσι. Ο Φορτούνης θα πάει καλά. Yeah. Και στέκομαι στο Φορτούνι γιατί αν θυμάσαι και την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι και στα εργομετρικά τα έχει πάει πολύ καλά. Ναι. Και τώρα δείχνει και στο διπλό που παίζουν να πατάει γερά στα πόδια του, να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Που σημαίνει ότι είναι στο δρόμο της επιστροφής, θα μου πεις κάτι λεπτή επιστροφή, αφού έχει παίξει. Ενώ ουσιαστική χτυπήσει... επιστροφή, ναι. Μπράβο. Να μην είναι στο τελευταίο 10 λεπτό, 15 λεπτό στα πλάνα του Μίτσελ. Να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αυτό θέλω να πω. Και περιμένουμε να δούμε το αύριο το φιλικό, πρώτη του μήνα. Τι ώρα παίζουμε, 6:30, τι ώρα παίζουμε. 6 νομίζω. 6. 6 το δείχνει Κοσμοτέ TV. 6 με Κοσμοτέ TV, ναι. Και μετά έχουμε και στις 4 του μήνα και στις 10 του μήνα. 10 του μήνα θα είναι εδώ με την Νότιχαμ, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, το... ναι, ουσιαστικά η πρόβα τζενεράλα για το δεύτερο γύρο. Για το κύπελο. Για το κύπελο, ναι. Κύπελο τι παίζει ο Ολυμπιακός. Με τον Ατρόμητο. Με Ατρόμητο, ε. Ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Έχει... Είναι απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκει τον τρόπο να τον δυσκολεύσει. Βέβαια, διπλά ματς δεν είναι. Διπλά ματς. Ναι. Μειώνεται λίγο η δυσκολία στα διπλά ματς. Για τον ισχυρό, λέω, έτσι, για τον εκάστοτε. Ναι. Θεωρητικά στα διπλά ματς ο ισχυρός έχει περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί. Από ό,τι θα είχε αν ήταν νοκάουτ. Στο κομμάτι της ενίσχυσης στόπερ, στη θέση του στόπερ ή σε εξτρέμ, κανένα νέο με Μαντσίνη, τίποτα έχουμε. Θυμάσαι που σου είπα χθες ότι δεν είναι μόνο Μαντσίνη. Θα τον κοιτάει και αλλού, ναι, έτσι μου πες. Ναι. Και γράφουν και οι Γάλλοι πάλι ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει στην αγορά τους. Είναι, όσο δεν κλείνει κάποιος παίχτης, καταλαβαίνεις ότι θα ανοίγουν και άλλα μέτωπα. Ναι. Γράφεται για τον Εμπουκού. Ναι. Που είναι... Και δεν είναι πρώτη φορά που δεν ασχολείται με τον Ολυμπιακό. Σε καμιά περίπτωση, ναι. Ναι. Και... Απλά τώρα το καλοκαίρι μείνει ελεύθερος. Είναι πιο εύκολο λέει, για τον Ολυμπιακό τώρα. Μπράβο. Να προσεγγίσει. Ναι. Όχι μόνο, αλλά πρόσεξε, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Για οποιαδήποτε ομάδα ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ποδοσφαίρι. Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς. Γιατί δεν θα είναι μόνο Ολυμπιακός. Και γράφεται και για τον Μπακαγιώκο, τον αμυντικό χαφ της. Που παίζει τη Μίλαν. Της Τσέλσι. Ναι, που ανοίξει η Τσέλσι. Ναι. Είναι πολλά τα ονόματα, γιατί μιλάμε για Ολυμπιακό. Ακόμα και σε θέσεις που είσαι ο Ολυμπιακός να μην θέλει ενίσχυση, να μην κοιτάει την ενίσχυσή του. Ναι, εκτός και αν επιβεβαιωθούν και αν τα σενάρια που λέγαμε ότι μπορεί να διζητήσει ο Ολυμπιακός διακοπή δανεισμού του Σαμασέκου. Του Σαμασέκου. Και να χρειάζεται
ένα παίχτη με τα χαρακτηριστικά ναι. αυτά, έτσι. Γιατί όλα ρευστά είναι ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Πρόσεξε, έχει διακοπεί το πρωτάθλημα και έχουμε αρχίσει τα μεταγραφικά σενάρια από τα μέσα του Νοεμβρίου. Ναι. Και καταλαβαίνεις ότι όσο δεν υπάρχει δράση, θα αυξάνονται τα μεταγραφικά σενάρια. Δεν λέω προς Θεού, δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν κινείται για μεταγραφική ενίσχυση, αλλά σίγουρα τα μεταγραφικά σενάρια θα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που πραγματικά απασχολούν τους ελεκτρολέκτες. Αυτό. Στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων έχουμε κανένα νέο τίποτα? Υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που φαίνεται να είναι προς αποχώρηση? Πέρα από τα ονόματα που έχουμε αναφέρει ήδη, δεν υπάρχει, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά θα συνεχιστεί και αυτό το θέμα. Δεν είναι... μετά την επιστροφή από Ισπανία θα ξεκαθαρίσει. Πάντως είναι πλέον σαφές ότι αυτοί που είναι η Ισπανία, αυτοί είναι στο rotation που υπολογίζει ο Μίτσελ, έτσι. Μπορεί και από αυτούς κάποιος να αποχωρήσει. Ναι, και η Μουντιαλική εννοείται, έτσι. Αυτοί που είναι στο Μουντιάλ. Okay. Καλά, καλά, για τον Κούντε δεν ξέρω κατά πόσο είναι στα πλάνα του Μίτσελ. Ναι. Με τη διαχείριση που έχει κάνει. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Γιατί, έχουμε δει τη διαχείριση στο πρόσωπο του Καμερουνέζου από τον Μίτσελ και πώς τον προτιμά στα πλάνα του. Με την ίδια λογική και ο Σισε μοιάζει λίγο μετέωρος. Ο Σισε μοιάζει λίγο μετέωρος. Γιατί όχι για αγωνιστικούς λόγους. Έτσι. Όχι για αγωνιστικούς λόγους. Ναι. Πήρε ένα χρόνο συμμετοχής μετά την αλλαγή του, αλλά και αυτός δεν ξέρω σε τι κατάσταση μπορεί να είναι και να προσπεράσει κάποιος για να βρεθεί ψηλά στα πλάνα του Μίτσελ. Γι' αυτό λέγαμε ότι και ο Ολυμπιακός ψάχνει κεντρικό αμυντικό. Και μάλιστα ψάχνει κεντρικό αμυντικό, το ιδανικό θα ήταν να βρει αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Αυτό ψάχνει κυρίως στην αγορά της Ισπανίας ο Μίτσελ. Αριστερός τον πρώτο να παίζει ο Ντόι, έτσι, μαζί με τον Παπασταθόπουλο. Ναι. Στη βασική ενδεκάδα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Νίκολα μου, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα, κύριε, καλή σας μέρα. Έχουμε break και μετά πάμε στη Θεσσαλονίκη.